Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Το ταλαντό σχίζει ρυθμικά τη σιωπή της νύχτας και ενώ πληθαίνουν τα κεριά το φέγγος του καθολικού εσύ Καλώς σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Μια ακόμη εκπομπή αύριο είναι Κυριακή μαζί σας, χάρη στην αγάπη και στην πολύτιμη βοήθεια του πρωτοπρεσβύτερου Γεωργίου Γεωργακόπουλου, Διευθυντή του Ενωρία Εν Δράση. Το σημερινό μας θέμα είναι ενωριακό χονταρίκι, με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς συζήτηση, η πανδημία ως πνευματική ευκαιρία. Ο Ηλίας Λιάμης, δόκτωρ θεολογίας, μουσικολόγος, συγγραφέας, συζητά με τον πρωτοπροσβύτερο πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, συγγραφέα, απόφοιτο του οικονομικού τμήματος της νομικής και της θεολογικής σχολής. Ας τους απολαύσουμε σε αυτό το ενδιαφέρον θέμα των ημερών, πώς μπορούμε εμείς ως χριστιανοί και ως άνθρωποι που ζούμε σε αυτόν τον αιώνα, σε αυτές τις μέρες δηλαδή, εν μέσω πανδημίας, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να δούμε την πανδημία ως μια πνευματική ευκαιρία. Να λοιπόν η ευκαιρία. Ας τους παρακολουθήσουμε. Αυτό που παρακολουθείτε σήμερα έχει ταυτότητα διπλή. Καταρχήν εντάσσεται στα πλαίσια της εκπομπής «Ό,τι καλόν», το οποίο παρουσιάζεται από την διαδικτυακή τηλεοπτική πλατφόρμα της Πεμπτουσίας. Συγχρόνως όμως, υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο ταυτότητας της σημερινής μας αυτής συνάντησης. Βρισκόμαστε εδώ, στο φιλόξενο, στον όμορφο χώρο του προγράμματος Ενωρία Εν Δράση. Μια προσπάθεια που βαδίζει εσείως τον 10ο χρόνο της και που έχει δώσει σε τηλεθεατές αλλά και σε μένα προσωπικά που σας μιλώ υπέροχες στιγμές επικοινωνίας, συνάντησης με ανθρώπους που χωρίς αυτή την ευκαιρία προσωπικά μπορεί και να μην του συναντούσα ποτέ και θα είχα χάσει. Σήμερα βέβαια η συνάντηση με τον πατέρα Χριστόδουλο τον Πίθα, ο οποίος βρίσκεται κοντά μας σήμερα και είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Ταξιαρχών στο Μοσχάτο, η σημερινή συνάντηση δεν είναι πρώτη και δεν έχει πραγματοποιηθεί η επικοινωνία μας με ξεκίνημα
τέτοιες περιστάσεις. Έδωσε ο Θεός και υπήρξαν ευκαιρίες πολλές να ανταμώσουμε, επανειλημμένως να τα πούμε, και δεν χαθήκαμε μεταξύ μας και αυτές τις δύσκολες μέρες των τελευταίων 1,5-2 χρόνων. Τα λέγαμε διαδικτυακά, συνέχισε με συνέπεια την επικοινωνία με τους ενορίτες του μέσω διαδικτύου, με, επιτρέψτε μου να πω και να μου το επιτρέψει και εκείνος, με υπέροχα, με ευεργετικά αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, Πάτερ μου, σήμερα, αν και ήλπιζα όταν ο Πατήρ Γεώργιος μου είπε να είχαμε μια επικοινωνία σε αυτό το πλαίσιο εδώ, σε αυτό το διπλό πλαίσιο, όπως είπα, ήλπιζα ότι προσωπικά τα πράγματα, έλεγα, κάπως θα έχουν ξεθυμάνει. Έλεγα δηλαδή ότι, αφού τα φτιάχνει, ξέρετε, από το καλοκαίρι και έχει μπει στη διαδικασία, όταν Ιούλιο, το αργότερο, τέλη Ιουλίου, μίλαγε για τις 15 Νοεμβρίου, έλεγα 15 Νοεμβρίου, θα έχουμε να θυμόμαστε. Δυστυχώς, και να θυμόμαστε έχουμε, και να προβληματιζόμαστε για το παρόν έχουμε, και για να είμαστε επιφυλακτικοί στο μέλλον, νομίζω πρέπει να προετοιμαστούμε. Είπαμε να μιλήσουμε για την πανδημία ως ευκαιρία. Και ήθελα να πιαστώ, Πάτερ μου, λιγάκι από τον τίτλο της εκπομπής, το «Ό,τι καλόν». Γιατί όταν ξεκίνησα την εκπομπή αυτή, είχα σαν μοναδικό στόχο να αναδεικνύω ωραία πράγματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, από όλη αυτή την ταλαιπωρία, πού συνεχίζεται, τι καλό έχει προκύψει και τι καλό μπορεί να προκύψει. Γιατί τίποτα δεν είναι μια όψεως μόνο. Μπορούμε να ωφεληθούμε από κάτι, μπορούμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή την περίσταση, τη δύσκολη, την ανάποδη. Τι λέτε? Το ερώτημα αυτό, αγαπητέ Ηλία, αφού σε ευχαριστήσω για την εκπομπή αυτή και τον πατέρα Γεώργιο βέβαια για την πρόσκληση, μου φέρνει στο μυαλό κατευθείαν αυτή τη φράση «Ουδής απείραστος δύνατε εισερθήν στη Βασιλεία των Ουρανών». Και κάτι που το μάθαμε, μια και έχουμε μια ηλικία πια και οι δύο, μέσα από την ίδια μας τη ζωή, και σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο, είναι ότι κάθε πειρασμός μας έφερε πιο κοντά στην επίγνωση και της δικής μας πραγματικότητας και της κοινωνίας που μας περιβάλλει και του τι σημαίνει πνευματικός δρόμος. Συνεπώς, εγώ δεν έχω δει στη ζωή μου και μέσα από τα γεγονότα της δικής μου της ζωής, αλλά και μέσα όσα περάσαμε, η οικονομική κρίση πρόσφατα την προηγούμενη δεκαετία και οτιδήποτε άλλο στην νεότερη ιστορία, δεν βρίσκω κάτι που να συνέβη και να μην βοήθησε αργά ή γρήγορα όποιον πραγματικά ήθελε να προχωρήσει πνευματικά στο να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού του και της πραγματικότητας που τον περιβάλλει. Ούτως ή άλλως, ένας άνθρωπος που ζει κλεισμένο σπίτι του σε μία φούσκα δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα ακόμα και αν διαβάσει όλα τα βιβλία του κόσμου. Και επειδή, όπως γνωρίζουμε καλά, κάθε κρίση μας κρίνει, φέρνει στην επιφάνεια και την παθογένειά μας και τις αρετές μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε πράγματα για τον εαυτό μας και να δούμε τι χρειάζεται να αλλάξουμε. Επειδή και ως ιερέας και ως πρόσωπο φυσικό, αλλά και ως ποιμένας, έβγαλα πάρα πολλά συμπεράσματα αυτό το διάστημα, θα έλεγα ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο τραγικό νούμερο των 16.500 νεκρών και πάμε για 17, για όσους ανθρώπους πέρασαν αυτό το διάστημα με μία υγιή πνευματική έτσι προσπάθεια, βγήκαν πάρα πολλά καλά συμπεράσματα και οδηγήθηκαν σε καλές καταστάσεις. Ας μιλήσω πρώτα σαν ποιμένας και μετά θα μιλήσω και προσωπικά. Βεβαίως. Με το δεδομένο ότι η στάση που κράτησαν πολλοί άνθρωποι με τους οποίους εγώ έχω επαφή και με τους οποίους έχουμε ένα πνευματικό διάλογο ήταν προσέχουμε, φοράμε τις μάσκες μας και συνεχίζουμε τη ζωή μας όταν χρειάζεται, ακολουθούμε τους γιατρούς μας, κάνουμε τα εμβόλια μας κτλ. Αυτό που αντιμετωπίστηκε καταρχάς ως πρώτη συνέπεια ήταν η στάση απέναντι στο φόβο. Ναι. Το δεύτερο ήταν το τι κάνουμε όταν κλειωνόμαστε μέσα στο σπίτι μας, όταν έχουμε μάθει να γυρνάμε ασταμάτητα όλη την ημέρα, ειδικά οι άνθρωποι που είναι οικογενειάρχους, έχουν παιδιά, δουλειές κτλ. Όταν σταματάει η υπερδραστηριότητα και είμαστε αναγκασμένοι να μείνουμε μέσα στο σπίτι. Και το τρίτο είναι πώς αντιδρά κανείς όταν ξαφνικά έχει να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες συνθήκες, όπως
το να χρειαστεί για να πάει μία βόλτα να παίρνει μία άδεια, με κίνδυνο, με φόβο μήπως πάθει κάτι, αλλά και να αρχίσει να αναγνωρίζει πόσο σημαντικό είναι να πάει σε μία βόλτα. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα της διαχείρισης του φόβου, επαναλαμβάνω, μιλώ καταρχάς για τους ανθρώπους εκείνους που ακολούθησαν μια ψύχραιμη στάση, ούτως ή άλλως και η δική μου η προτροπή προς τους ανθρώπους με τους οποίους έχω επαφή είναι ούτε στην τρομολαγνία των ειδήσεων, ούτε στην παράνοια του να μπαίνει κανείς στο διαδίκτυο για να ψάχνει τις απίθανες μυστικές ειδήσεις που φανερώνουν κάποιες συνωμοσίες, αλλά να εξακολουθήσει να ζει κανείς με προσευχή και προσοχή και να αντιμετωπίσει τις συνθήκες τις οποίες έχει. Άρα λοιπόν, καταρχάς οι άνθρωποι διδάχτηκαν με ένα βίαιο τρόπο πώς είναι να έχεις μία ασκητική απέναντι στο φόβο. Από εκεί που μπορεί να έπαιζε μία τηλεόραση στο σπίτι που μπορεί να λέει πάντα τρομολαγνία έχουν ειδήσεις, αλλά που μπορεί να έλεγαν ειδήσεις που δεν σε αφορούν άμεσα, ξαφνικά όλες οι ειδήσεις γυρνούσαν γύρω από ένα γεγονός. Και βεβαίως με όλο αυτό τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται πάντα οι ειδήσεις τα γεγονότα, η πρώτη στάση ασκητική ήταν κλείνουμε την τηλεόραση, ενημερωνόμαστε από το διαδίκτυο ή από οποιοδήποτε έντυπο για 5 λεπτά την ημέρα, 10, έφταναν για να μπορέσεις να καταλάβεις τι, να ξέρεις τι χρειάζεται και να συνεχίσεις τη ζωή σου που έχει πολλά πολλά προβλήματα άλλα. Και βεβαίως αντίστοιχα στο διαδίκτυο να μην παραδοθεί κανείς είτε σε ένα άσκοπο σερφάρισμα είτε στην αναζήτηση συνωμοσιών, όπως είπα. Άρα καταρχάς η ωφέλεια πολλών ανθρώπων ήταν μια... Καταλάβουν ότι αυτά που τα έχουμε συζητήσει και πολλές φορές και εδώ στο Αρχοντερή και έχουν συζητηθεί πάρα πολλές φορές στο Ενωρία εν δράση, μια ασκητική στο διαδίκτυο. Το δεύτερο είναι λοιπόν όλες αυτές οι οικογένειες που βρέθηκαν ξαφνικά κινητοποιημένες μέσα στο σπίτι. Βγήκε μια μεγάλη ωφέλεια. Άνθρωποι βρήκαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους. Γονείς να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Παιδιά να αναγκαστούν να έρθουν σε επαφή με τους γονείς. Η οικογένεια να κάτσει μαζί γύρω από ένα τραπέζι ή μπροστά σε μια τηλεόραση και να επιλέξουν όλοι μαζί τι θα δούνε και να συζητήσουν. Ζευγάρια που είχαν αφήσει διάφορα προσωπικά ζητήματα πίσω ή και οικογένειες αναγκάστηκαν να τα συζητήσουν αργά ή γρήγορα γιατί και οι εκνευρισμοί υπήρξαν στην αρχή και δυσκολίες κτλ. Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είχαν απομακρυνθεί και φίλοι και γνωστοί αποζήτησαν την επικοινωνία και επειδή δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, μπορεί να έγινε σε μία βόλτα που ξαφνικά απέκτησε μια πολύ μεγάλη σημασία, έγινε μονάκριβη ή και μέσα από το διαδίκτυο. Αυτά τα λέω τώρα σε έναν ασιερέας που προσλάμβανε συνεχώς ασταμάτητα που λέμε. Ακριβώς, την ανάδραση από όλα αυτά τα γεγονότα, τα θετικά γεγονότα. Ακόμα και τα αρνητικά που έβγαλαν τα θετικά, δηλαδή συγκρούσεις που προέκυψαν και που ανάγκασαν ανθρώπους να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα. Όλα αυτά που αποθεί συνήθως ως προβλήματα και δεν θέλεις να τα αντιμετωπίσεις, ήρθαν στην επιφάνεια. Άρα ήταν μια ευκαιρία. Τώρα, το ποιος την άδραξε την ευκαιρία και την αξιοποίησε είναι ένα άλλο θέμα. Πάντως, εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που τελικά συζητώντας τη μέχρι τώρα τουλάχιστον πορεία τους μέσα στην πανδημία, είπαν: λυπόμαστε, στενοχωρηθήκαμε, πονέσαμε, αλλά βγήκαμε κερδισμένοι. Άμα πάμε σε ένα πνευματικό επίπεδο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, έχουμε συζητήσει πολλές φορές ένα μόνιμο θέμα συζήτησης και στην Ενωρία, αλλά και μεταξύ μας και παντού σε ομιλίες, είναι το θέμα της αχαριστίας, το πώς ο άνθρωπος, αν δεν ζει με ευχαριστία, έτσι όπως το εννοούμε πνευματικά, έτσι όπως το εννοεί το Ευαγγέλιο, γίνεται ένας γκρινιάρης που όλα του φταίνε. Η ζωή περνάει και χάνεται και κυλάει μέσα από τα δάχτυλά μας και κοιτάμε κάποιες φορές πίσω και αντί να έχουμε ευχαριστήσει πραγματικά το Θεό, άρα να ζούμε κάθε μέρα με ένα δόξα το Θεό και με ένα κυριελέησο για τις δυσκολίες. Ναι, πατέρα, έτσι ακριβώς. Έτσι, γιατί κατά ψέματα ακόμα και την εποχή πριν την οικονομική κρίση, ο ήχος που έχω στα αυτιά μου από την ελληνική κοινωνία και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας πολλές φορές είναι μια τέλεια την γκρίνια για ό,τι στραβό υπάρχει. Και ποτέ να μην εστιάζει κανείς στα θετικά που υπάρχουν. Σε παρένθεση το λέω, χάρηκα που άκουσα ένα αφιέρωμα που έκανε κάποιο έντυπο για το 21
και που οι άνθρωποι που είχε καλέσει, κάποιοι άνθρωποι της τέχνης και όχι μόνο, όλοι λες και ήταν συνεννοημένοι που δεν ήταν, γιατί ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, λέγανε φτάνει πια να λέμε τι άσχημα έχει η Ελλάδα. Από το 21 μέχρι τώρα μεγάλωσε, προχωρήσαμε, προοδεύσαμε, μορφωθήκαμε. Και εστιάζανε όλοι στα θετικά. Και λέω, κοίταξε πόσο έχει ανάγκη ο άνθρωπος την ευχαριστία. Λοιπόν, αυτό για το οποίο μιλάμε συνεχώς πνευματικά, ως πνευματική ανάγκη, το να ζεις την ευχαριστία, όχι σαν μια θεωρία, πήγαμε στη Θεία Ευχαριστία, ακούσαμε τη Θεία Ευχαριστία, αλλά να ζεις την ευχαριστία, έγινε περισσότερο αντιληπτό τώρα. Ότι δηλαδή όταν μία βόλτα, μία εκδρομούλα, η δυνατότητα να σχεδιάσει ένα ταξιδάκι, μου ερχόταν στο μυαλό συχνά αυτή η φράση του Αγίου Πορφυρίου που έλεγε στενοχωρημένη, λέει πάρτε την παρέα σας, πηγαίνετε σε ένα μοναστηράκι και βγαίστε στη φύση να σάνετε. Ούτε και αυτό ακόμα ήταν δύσκολο. Άρα λοιπόν όσοι δεν αντιδράσανε με αυτή τη μανία καταδιώξεως που δυστυχώς έπιασε πολλούς Έλληνες, μας κάνουν, μας καταδιώκουν, μας φυλακίζουν και να προσπαθούν να μιλήσουν για αόρατες συνωμοσίες, όσοι δεν έκαναν αυτό, άρχισαν να εκτιμούν, και το άκουσα από πολλούς αυτούς και το άκουσα και στην εξομολόγηση και το ένιωσα και εγώ ίδιος, ότι κοίταξε τι είχαμε και που τώρα φαίνεται πόσο σημαντικό και πολύτιμο ήταν. Ένα τραπέζι να μαζευτούμε κάποιοι φίλοι γύρω χωρίς να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προσέξουμε 10-15 μια γιορτή, έστω να λέμε πράγματα καθημερινά, πολύ περισσότερο να μιλάμε όμορφα, να λέμε ωραίες κουβέντες. Ξαφνικά λοιπόν συνειδητοποιούμε αυτό που έχουμε διδαχθεί και μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, πως σε εποχές δυσκολίας, στενοχώριας, πολέμου, λοιμών, οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερες μετάνοιες. Και για μένα, για να πάμε στο τέλος και στην ουσία του πνευματικού ζητήματος, είναι οι ψυχίατροι λένε ότι κάθε απόθεση είναι μία νεύρωση, μία αποδοχή της πραγματικότητας. Αν μιλήσουμε όμως πνευματικά, έχοντας και στο μυαλό μας τι λέει η ψυχιατρική, αλλά έχοντας μιλήσει πνευματικά, ο άνθρωπος ξανίκεται στο θαύμα της μετανοίας όταν δεν αποφεύγει την πραγματικότητα, αλλά διδάσκεται από αυτήν. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη λοιπόν στο ερώτημά σου απάντηση, πιο ουσιαστική απάντηση με όλα αυτά που είπα, που είναι πολύ μεγάλη κουβέντα βέβαια, αλλά μια απάντηση είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι συνειδητοποίησαν πόσο σημαντικός και πολύτιμος είναι ο χρόνος που μας έχει δώσει ο Κύριος και γιατί πρέπει να ευχαριστούμε, να προσπαθούμε να ευχαριστούμε πάντων ένεκεν, που έλεγε ο Χρυσόστομος, και πάντοτε να χαιρόμαστε όπως το εννοεί ο Απόστολος Παύλος, γιατί η ζωή έχει πάρα πολύ λύπη και πόσο σημαντική είναι η στιγμή που περνάει και χάνεται, και ήταν το μεγαλύτερο δίδαγμα που βλέπω να το λένε, εγώ το είπα αρκετά στις ομιλίες, αλλά βλέπω να το επαναλαμβάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι έχοντας επανεκτιμήσει τη ζωή τους, τις σχέσεις τους, αλλά και τη σχέση με τον Θεό. Ναι. Πατέρ μου, είναι λέξη κλειδί η λέξη απόθυση. Και πιστεύω και νομίζω θα συμφωνήσετε ότι πριν τον κορονοϊό, αλλά και πριν την οικονομική κρίση, ζούσαμε σε έναν πολιτισμό, πολιτισμός εντός εισαγωγικών, μια καθημερινότητα να την πούμε καλύτερα, ψεύδους, απόθυσης. Και τα τρία πράγματα που είπατε κρύβουν μέσα τους μια τακτική στην οποία έχουν εθιστεί οι άνθρωποι για δεκαετίες. Καταρχήν αρνούμαστε να δούμε ότι η ζωή έχει ζόρια πολλά. Δεν στεκόμαστε να πολεμήσουμε, προτιμούμε να ξεφεύγουμε. Η πάγια τακτική και η εύκολη ήταν η υπεραπασχόληση. Δράση, δραστηριότητα, επαγγελματισμός, να ξεχνιόμαστε. Η απόθυση του κόπου που θέλουν οι ανθρώπινες σχέσεις. Απουσιάζω, βλέπω με μια ώρα τη μέρα, μέχρι να πω δύο κουβέντες με έχει πάρει ο ύπνος από την κόπωση, άστα τα πράγματα θα τα βρούμε. Και η απάντηση είναι έτσι, είναι η ζωή, τι ψάχνεις τώρα. Έτσι είναι η ζωή. Όσο για το θέμα της ευχαριστίας, η αχαριστία είναι καρκίνος, δεν συζητείται ψυχής, ενίοτε γίνεται και σώματος, είναι μια απέχθεια για κάθε τι το οποίο μας ζορίζει και αρνούμαστε να το εκμεταλλευτούμε και να το δούμε σαν δρόμο. Τολμώ λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα κορονοϊού, υπάρχει αφορμή κορονοϊού ως αποκάλυψη πραγμάτων και προβλημάτων. Και έλεγα, αν θέλετε και αν συμφωνείτε, να αντιμετωπίσουμε τις περιστάσεις αυτές ως αποκαλυπτήρια, τα οποία όμως κρύβουν πάντα έναν κίνδυνο, αν θα τα αντέξουμε. Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν άντεξαν. Ήθελα λοιπόν να κοιτάξουμε λιγάκι, θα ήθελα λίγο να μείνω στο θέμα της οικογένειας, γιατί
εγώ μέσα στο σχολικό περιβάλλον είδα παιδιά αλλαγμένα στην επιστροφή. Και είδα παιδιά αλλαγμένα όχι προς το καλύτερο. Ναι, μεν είναι μια ευκαιρία αυτό που συνέβη, αλλά ήταν βαριά ευκαιρία. Και δεν μπόρεσαν να την αντέξουν πολλοί άνθρωποι. Γνωρίζω καταστάσεις όπου ήρεμα νερά, τελματώδη αν θέλετε, τελματώδη νερά, ξαφνικά ανακατεύτηκαν. Και ήθελα λιγάκι να μου πείτε την προσωπική σας εμπειρία, τις οικογένειες τελικά, έστω και σε μέσο όρο, τις αφήνει καλύτερες ή πιο ζορισμένες η περίσταση αυτή, ειδικά για τις οικογένειες. Ναι. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω περισσότερο επαφή με όσους ανθρώπους έχουν μια πνευματική προσπάθεια. Άρα θα έλεγα ότι το πρόσημο είναι προς το συν. Είναι προς το θετικό. Αλλά η κοινωνία γενικότερα θα έλεγα ότι εφόσον είναι έτσι όπως την ξέρουμε και εδώ στην Ωραία Ενδράση έχει αναλυθεί και πάρα πολύ, μέσα από αυτή τη δοκιμασία ταρακουνήθηκε και ακόμα δεν έχει συνέλθει. Δηλαδή σίγουρα και άνθρωποι εκτός εκκλησίας προχώρησαν μπροστά, είδαν τις ευκαιρίες όλες αυτές, αλλά όταν τα παιδιά αυτά που έχεις εσύ στο σχολείο είναι παιδιά αυτών των γονιών, που μπορεί να κολλήσανε μπροστά στις τηλεοράσεις και να ζούσανε μέσα στο φόβο, ή που κλείστηκε ο καθένας μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή του, πατέρας, μητέρα και παιδιά στα δωματιά τους, ή που μπορεί να προσχώρησαν σε θεωρίες συνωμοσίας και άρα έφυγαν εντελώς έξω από την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης. Εγώ θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως μια ζαλισμένη κοινωνία, μιλάμε για την ίδια κοινωνία του χρηματιστηρίου, του οπαδισμού και στη συνέχεια της οικονομικής κρίσης με ό,τι έφερε. Αυτή η κοινωνία είναι μια κοινωνία σε κρίση. Αυτή η οικογένεια είναι μια οικογένεια σε κρίση. Και ούτως ή άλλως, αν έχουμε κάτι να προτείνουμε ως εκκλησία, αυτό είναι, εκεί φίλε, ναι. Αυτή η διέξοδος από την κρίση. Γι' αυτό ούτως ή άλλως είμαι κάθετα αντίθετος και προς την τρομολαγνία, το φόβο και προς τον αρνητισμό. Γιατί επαναλαμβάνω, ο μόνος τρόπος να ξανοιχτεί κανείς το θαύμα της ζωής είναι να μην αποθεί τίποτα, να βλέπει την πραγματικότητα και να προσπαθεί έτσι όπως βλέπει την πραγματικότητα να ζει την κάθε μέρα σαν να είναι πρώτη και τελευταία της ζωής του. Μου έρχεται στο μυαλό και τις άλλες φορές που έχω έρθει εδώ και έχουμε μιλήσει και με σένα, Ηλία μου, και με τον Παπα Βασίλη, τον Τζιμούρη, τελειώνω ή εν πάση περιπτώσει λέω πάντα μία φράση του Αγίου Πορφυρίου που σε μένα έχει παίξει ένα τεράστιο ρόλο, είναι το μότο μου θα έλεγα, που έλεγε να ζεις μετανοώντας κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μέρα της ζωής σου και να δημιουργείς σαν να πρόκειται να ζήσεις αιώνια. Και κατά το διάρκεια της πανδημίας προσπάθησα, μιλώντας προσωπικά και εγώ σαν Παπα Χριστόδουλος, αυτό να κάνω και αυτό έλεγα στους ανθρώπους. Και έλεγα, δεν ξέρουμε αν θα μας ξημερώσει η επόμενη μέρα, ανεξάρτητα αν έχουμε κορονοϊόν, δεν έχουμε, κανείς δεν μας εγγυάται ότι θα ζήσουμε και την επόμενη μέρα. Συνεπώς, να ζούμε τη σημερινή μέρα με φόβο ή να ψάχνουμε να βρούμε ποια συνωμοσία θα μας πει τι θα γίνει σε 10 χρόνια, δεν μας λέει τίποτα παρά μας εξουθενώνει. Έχοντας τη φράση αυτή του Αγίου Πορφυρίου, τη δημιουργικότητα, την οποιοδήποτε είδους δημιουργικότητα έχει ο καθένας, ακόμα και κλεισμένο στο σπίτι του, και μετανοώντας σαν να πρόκειται να, να πεθάνουμε σήμερα το βράδυ, είμαστε ζωντανοί πραγματικά πνευματικά και μας δίνεται δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες. Όταν κοιτάω τους ανθρώπους που αγαπώ σήμερα, αυτό που θα μιλήσω, δεν ξέρω αν αύριο θα μπορέσω να τους ξαναδώ. Είτε είναι πανδημία, εγώ το αισθάνομαι χρόνια τώρα αυτό, και χωρίς να υπάρχει καμία πανδημία, ακούμε τόσα καρδιακά, τροχαία, καρκίνους, το ένα το άλλο. Οπότε μου έρχεται στο μυαλό μια φράση που διάβασα κάπου που είπε ο Χρυσόστομος, δυστυχώς δεν το κράτησα πριν από χρόνια, σε κάποιο επικίδιο που έλεγε «Συγγνώμη που δεν σ' αγάπησα παραπάνω». Σε κάποιον που έλεγε «Φίλε, δεν είναι επικίδιο». Και λέω, μα έχω τόσους ανθρώπους γύρω μου, τους αγαπώ λιγότερο ή περισσότερο. Αντί να επικοινωνήσω ουσιαστικά μαζί τους, θα κάθομαι να σκέφτομαι το ένα ή το άλλο από αυτά που είπαμε και οτιδήποτε άλλο και σε καιρό μη κορονοϊού. Ή θα προσπαθήσω να ζήσω κάνοντας πράξη αυτό το λόγο του Κυρίου, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σε αυτό. Το να αγαπήσεις τον πλησίο σου, πέρα την έννοια της συγχώρεσης που είναι ένα μέγιστο ζήτημα, είναι να έρθεις πιο κοντά στον άλλο. Και το να αγαπήσεις τον εαυτό σου πραγματικά και εγωκεντρικά, είναι να του προσφέρεις αυτό που έλεγε ο Άγιος.
να μετανοείς, δηλαδή να μπαίνεις σε μια επίγνωση, σε μια πορεία αυτογνωσίας, σαν να πρόκειται να ζεις 100 χρόνια. Αλλά και να είσαι δημιουργικός, να μην αφήνεις τη στιγμή. Και έλεγα, μην κολλάτε στους υπολογιστές σας κάνοντας ένα ανόητο σερφάρισμα. Κάντε κάτι δημιουργικό. Μας έδειξε, επειδή όλο εστιάζουμε στα αρνητικά της τεχνολογίας, ασταμάτητα. Κι όμως, εδώ φάνηκε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες μπόρεσαν να κάνουν πολύ δημιουργικά πράγματα μπροστά σε ένα υπολογιστή και έκαναν. Πέρα από το ίδια τα Zoom που κάναμε και όλα αυτά που μας έθεσε τη δυνατότητα τεχνολογία. Εγώ προσωπικά που ασχολούμαι με τη φωτογραφία από μικρό παιδί, είχα μια δυνατότητα σε ώρες που δεν είχα να κάνω κάτι άλλο, να κάτσω, βγάλω τις φωτογραφίες, να τις επεξεργαστώ, φτιάξω κάποια βίντεο να κάνω και βάζω μια μουσική όμορφη, κλασική να ακούσω κτλ. Και οτιδήποτε άλλο τώρα, σαν παράδειγμα το λέω. Άρα λοιπόν, όπως συμβαίνει στα πάντα σε τούτη τη ζωή, αλλά και στην αυτό που ονομάζουμε πνευματική ζωή, αν θέλεις, πραγματικά αν θέλεις, να έρθεις σε μια επίγνωση και μέσα στην πανδημία μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Και να πω και κάτι άλλο, επειδή όλο γκρινιάζουμε, επειδή με τη νεότερη ιστορία έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, για σκεφτείτε οι πατεράδες μας που έζησαν εκείνη τη φρικτή δεκαετία 40-50 και ειδικά την 44-50 του εθνικού διχασμού με τους 60.000 νεκρούς, τι πειρασμό πέρασαν. Πόσο πολλοί βρέθηκαν και αυτοί σε τέτοιες καταστάσεις, με ένα εμφύλιο διχασμό, και εμείς έχουμε έναν άτυπο εμφύλιο και μέσα στην Εκκλησία επίσης, θα το πούμε αργότερα αυτό, και πώς κάποιοι άνθρωποι βγήκαν από αυτή την περίοδο με λερωμένα τα χέρια, με αίματα ή με μίσος, και κάποιοι βγήκαν άγιοι. Και αυτοί που βγήκαν άγιοι και τους ξέρουμε, τους ανακηρύξαμε πρόσφατα, ξέρουμε το λόγο τους. Και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Σοφρόνιος και ο Άγιος Ιάκωβος κτλ. Ξέρουμε τι λέγανε εκείνη την περίοδο και τι οδύνη είχε να βλέπεις την πραγματικότητα. Μια οδύνη περνάμε και τώρα. Και το ζήτημα είναι μέσα σε αυτήν την οδύνη του να βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποι, να αρρωσταίνουν, να υποφέρουν, να διχάζονται, να παραλογίζονται. Πώς μπορούμε εμείς να ζούμε κάθε μέρα μετανοώντας σαν να πρόκειται να ζήσουμε αιώνια και να δημιουργούμε κάθε μέρα σαν να πρόκειται να πεθάνουμε σήμερα και να δημιουργούμε αιώνια. Να είμαστε δημιουργικοί, να μην αφήνουμε το χρόνο να κυλάει μέσα από τα χέρια μας. Πίσω από όλα αυτά, αγαπητή μου Ηλία, κρύβεται η φράση του Κυρίου που είναι πνευματικός νόμος. Άσε την αυριανή ημέρα, αρκετά είναι τα προβλήματα της σημερινής. Τα προβλήματα της αυριανής ημέρας θα τα λύσει η αυριανή ημέρα. Αν δεν σταθούμε ο καθένας από εμάς μπροστά στα προβλήματα της σημερινής ημέρας και όλο σκεφτόμαστε τι θα γίνει αύριο, τι θα μας κάνουν αύριο, τι κακά θα έρθουν αύριο, έχουμε παραβεί ένα πνευματικό νόμο. Και εκεί το πληρώνουμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι είτε με την τρομολαγνία, είτε με τον, που είναι η άλλη όψη της, τον αρνητισμό, έζησαν αυτό το διάστημα, υποφέρουν κάθε μέρα. Και αρρωσταίνουν ακόμη περισσότερο, γιατί δεν ζουν τη σημερινή ημέρα. Ναι. Έβλεπα τώρα εξαιτίας της 28ης Οκτωβρίου ξανά και ξανά αυτά τα πλάνα που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας από παιδάκια. Την ώρα που φεύγει το τρένο, που αγκαλιάζονται στο σταθμό, και λέω, στο θέμα της αχαριστίας, για ποια πράγματα αγωνιούμε την ώρα που οι εικόνες αυτές κρύβουν πατέρα και μάνα που χαιρετάει το παιδί του, που δεν φεύγει για σπουδές, που διαλύονται γονείς, φεύγει το παιδί, φεύγει για πόλεμο. Είναι 4 με 5 γραμμάρια μέταλλο η σφαίρα που σταματάει μια ζωή. Το παιδί που χαιρετάς σήμερα, αύριο μπορεί να μη ζει. Τι θα λέγανε οι άνθρωποι αυτοί ακούγοντας πολλές φορές τους φόβους μας την ώρα που χαιρετήσανε παιδιά για πόλεμο. Ίσως πρέπει να περάσουν βέβαια χρόνια, έφτασα κι εγώ σε μια ηλικία πια να μπορώ να εκτιμήσω αυτόν τον αποχαιρετισμό του παιδιού σου μέσα σε ένα τρένο. Αλλά η αχαριστία που είπατε πάτερ μου, για όσα καλά απολαμβάνουμε κατά χάρη, γιατί πολλά δεν τα αξίζουμε. Δεν τα αξίζουμε πολλά καλά που μας συμβαίνουν, θα έπρεπε να μας έχει οδηγήσει σε μια απίστευτη ευγνωμοσύνη που είναι συγχρόνως και συμφιλειωτική μεταξύ μας. Εν πάση περιπτώσει, αναφερθήκατε σε Αγίους, αναφερθήκατε σε ήθος Αγίων και πικραίνομαι και προβληματίζομαι και σας ρωτώ, με τόσα αναγνώσματα για βίους Αγίων, με τόσες εκδόσεις, με τόσα λεγόμενα, με τόσα ημερολόγια από σκήτες, γνώρισα τον Άγιο Παΐσιο, μίλησα με τον Άγιο Πορφύριο,
πυριεπισκέπτες στον Άγιο Ιάκωβο στο μοναστήρι στην Εύβοια. Πώς στο όνομα αυτών των Αγίων υπάρχει τέτοιος διχασμός ήθους? Όλοι διαβάζουμε το ίδιο ήθος αυτών των ανθρώπων. Πώς φτάσαμε να πολωνόμαστε έτσι μέσα στην πίστη μας και μέσα στην εκκλησία μας? Τι συμβαίνει? Δεν διαβάζουμε τα ίδια πράγματα, αλλά καταλαβαίνουμε. Έχουμε πάρει ήδη αποφάσεις και οι Άγιοι γίνονται εργαλεία για να υποστηρίξουν η λυμένη μας απόφαση. Τι γίνεται, Πάτερ μου? Το ήθος των Αγίων χάθηκε για μένα στην καθημερινότητά μας. Πολωθήκαμε, βλέπω ανθρώπους που ανήκουμε στην ίδια εκκλησία, άλλοι να φοβούνται να πούνε εμβολιάστηκα, άλλοι να φοβούνται να πούνε δεν εμβολιάστηκα. Διαταράχτηκαν οι σχέσεις. Είχαμε και εκεί αποκαλυπτήρια. Και ήθελα λίγο τη γνώμη σας. Ναι. Ηλία μου, επειδή εγώ θέλω να βλέπω τα πράγματα εσχατολογικά, νομίζω ότι δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Απλώς ζήσαμε σε μια εποχή που ανοχής και μιας γλυκιάς αφέλειας που είχε η εποχή μετά τον πόλεμο και ειδικά μετά τη μεταπολίτευση. Ζήσαμε στα εύκολα, σε μια ευημερία. Μέρος και αυτό της αχαριστίας μας είναι, αφού αν το σκεφτείς είναι η πρώτη περίοδος στην ιστορία του ευλογημένου τόπου που έχουμε ειρήνη και ευημερία από την εποχή της άλωσης της πόλης και για την ακρίβεια από την εποχή, αν πρέπει να το τοποθετήσουμε έτσι λίγο ιστορικά, από την εποχή της πρώτης άλωσης της πόλης από τους Φράγκους που αρχίζει μια παρακμή ραγδαία. Είναι η πρώτη περίοδος στην ιστορία που από το 1950 μέχρι τώρα 70 χρόνια ειρήνης και ευημερίας, μιας ανάπτυξης, όποια και αν ήταν αυτή. Και αντί να ευχαριστούμε κάθε μέρα το Θεό, γκρινιάζουμε σταμάτητα. Αλλά παρόλα αυτά, αν κοιτάξουμε την εκκλησιαστική ιστορία, ένας διχασμός υπάρχει από την εποχή ήδη των Αποστόλων. Με εκείνη την παρανόηση που κάνει ο Απόστολος Πέτρος. Περί καθαρών, Ναι. Και που οδηγεί βέβαια στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, και επειδή είναι οι Απόστολοι, λύνεται, αλλά με το που φεύγουν και οι τελευταίοι Απόστολοι, στην ουσία η Εκκλησία δεν ζει μονίμως ένα πρόβλημα ερμηνείας. Συνηθίζουμε να μιλάμε για τις μεγάλες αιρέσεις, αλλά δεν μιλάμε πολλές φορές για τα σχίσματα, όποιος δεν έχει διαβάσει εκκλησιαστική ιστορία, ή δεν μιλάμε για καταστάσεις δύσκολες που δεν μπορεί να μην φτάσανε το σχίσμα γιατί λυθήκανε. Ή γιατί ο στρατός επενέβαινε και τα Έλληνε, γιατί στο Βυζάντιο τα Έλληνε ο στρατός τα ζητήματα, και σήμερα έχουμε αυτή την αστική δημοκρατία, την έρμη, την προβληματική, που όμως δίνει τη δυνατότητα σε όλους να λένε ό,τι θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ στο Βυζάντιο θα είχαν λυθεί διαφορετικά. Δεν το προτείνω, απλώς θυμίζω για την ιστορία. Ναι. Αλλά από τότε μέχρι τώρα, αν διαβάσει κανείς την εκκλησιαστική ιστορία, και πιστέψτε με, μέσα στην πορεία μου προς την Ιεροσύνη και μετά διάβασα πολύ εκκλησιαστική ιστορία για να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Με τις αποκλίσεις, τα προβλήματα ερμηνείας, τα σχίσματα, τις αιρέσεις κτλ. Αυτό που βλέπει κανείς είναι ότι δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει μέσα στην ιστορία. Ποτέ. Και ας πούμε, τι θα λέγαμε αν ζούσαμε το 20 κάτι με το και να ήμασταν, να είχαμε μια στοιχειώδη μόρφωση και να βλέπαμε αυτή τη μεγάλο σχίσμα του παλαιού ημερολογίου. Ο πατέρας μου, είμαι το μικρότερο παιδί μιας οικογένειας, ο πατέρας μου εκείνη την εποχή, μακαρίτης πλέον βέβαια, φοιτητής του μαθηματικού και αριστούχος, ήρθε στην Αθήνα να σπουδάσει, και πάνω που γινόταν το γιος ιερέα. Ήρθε στην Αθήνα λοιπόν να σπουδάσει, η αστρονομία και η αστροφυσική ήταν τα πιο αγαπημένα του μαθήματα μέχρι και που, οι ασχολίες μέχρι και που κοιμήθηκε, και όταν είδε τι συνέβαινε σε αυτό το κομμάτι της εκκλησίας, έπεσε σε απιστία. Γιατί εκείνος καταλάβαινε 5 πράγματα, τι σημαίνει μια απόκληση κάποιων ημερών, και έβλεπε ένα κομμάτι της Εκκλησίας να αποσχίζεται. Άλλοι άνθρωποι βρέθηκαν σε κρίση. Θέλω να πω, δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν. Και αν κάτσουμε τώρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε, αλλά αν κάτσουμε να απαριθμίσουμε όλες αυτές τις ενδοεκκλησιαστικές κρίσεις που παρουσιάστηκαν κατά εποχές, είναι πάρα πολλές. Το βασικό πρόβλημά μας είναι το πώς θα μας αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο εν Αγίω Πνεύματι. Διαφορετικά ο καθένας το προσαρμόζει στα δικά του μέτρα. Συνεπώς, εύκολα μπορεί να γίνουν παρανοήσεις, εύκολα μπορεί να παρασυρθεί ο καθένας από κάποιον, πολύ περισσότερο τώρα από την εποχή του διαδικτύου, βλέπουμε να διαδίδονται ασταμάτητα και αστραπία από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη θεωρίες, με θρησκευτικό μανδύα πολλές φορές, πάρα πολλές από τις θεωρίες που φτάνουν εδώ, όπως το περίφημο 666 που είχε ταράξει την Εκκλησία πριν από
40 χρόνια και. Και που έλεγε ο Γέροντας Παφύριος: σταματήστε να ασχολείστε με το διάβολο, ασχοληθείστε με τον Χριστό. Ή ήταν από προτεσταντικούς κύκλους φονταμενταλιστικούς, τους οποίους τους πήραν εδώ οι παλαιομερολογίτες και κάποιοι άλλοι δικοί μας, τους αναπαρήγαγαν. Είναι οι ίδιοι που κατηγορούν και βρίζουν τους Προτεστάντες. Όπως και τώρα, φανερώθηκε ότι πάρα πολλές από αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας προέρχονται από τέτοιους κύκλους. Μόνο που διαδίδονται πάρα πολύ εύκολα. Παλιότερα θα έπρεπε να στο πει μόνο ο πνευματικός σου. Σωστά. Ή να βρεις ένα βιβλίο. Ή να βρεις ένα βιβλίο που να το βρεις. Εισαγωγής ίσως. Πού να το βρεις. Ενώ τώρα γράφει κάποιος Αμερικάνος κάτι και εσύ την επόμενη μέρα, επειδή ακριβώς πατάει στους βαθύτερους φόβους, το ασπάζεσαι. Όταν μάλιστα μπαίνει και ένα τόσο μεγάλο ζήτημα όπως μπαίνει, γι' αυτό αναφέρθηκα στο παλαιολογικό σχίσμα και θυμάμαι τα λόγια του συμπασμιωτάτου Σεραφείμ πρόσφατα, που μίλησε για σχισματικές συμπεριφορές. Όταν κάποιος λοιπόν δεν ακούει πια την Εκκλησία, αλλά ακούει είτε κάποιον γέροντα εισαγωγικά, είτε το διαδίκτυο, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις, όπως είχαμε και εμείς στην ενορία μας 3-4 ανθρώπους καλή τους ώρα, έχω συζητήσει μαζί τους και τα πράγματα έχουν μπει σε μια κάθετη βάση, θα μας ακούσουν κιόλας. Όταν κάνεις πνευματικό στο διαδίκτυο πια, ούτε κάποιο γέροντα. Και μόνο σου συλλέγεις τις πληροφορίες εκείνες που θα δημιουργήσουν το τείχος ασφαλείας για να μην δεις την πραγματικότητα και να φτιάξεις μια δική σου, να μιλήσεις για τους φόβους του αύριο, τότε αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη ζώνη. Και μάλιστα εμένα με προβληματίζει και θέλω να το πω, ότι κάποιοι από αυτούς τους καλούς ανθρώπους και ιερείς μιλούν για ενότητα, ενώ οι ίδιοι κάνουν ανυπακοή στην Εκκλησία. Οπότε βρισκόμαστε σε ένα σύνθετο πρόβλημα. Από τη μια αυτούς τους καλούς χριστιανούς που ακούουν κάποιους γέροντες που δεν κάνουν υπακοή στην Εκκλησία. Και από την άλλη πλευρά, μεγάλος αριθμός ανθρώπων, χριστιανών και μη, που δεν έχουν σχέση με ιερείς, ακούνε από όλους και ψωνίζουν από το σούπερ μάρκετ του διαδικτύου, που ξεκινάει από τον τάδε γέροντα στο Άγιον Όρος και φτάνει σε κάποια θεωρία κάποιου site που όλο έχει διάφορες θεωρίες. Οπότε έχουμε ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα. Και ναι, μεν υπάρχει ένα πρόβλημα ερμηνείας σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο υπάρχει ένα πρόβλημα βαθιά πνευματικό. Ξεφεύγει πια από το Ευαγγέλιο και πάει σε συμπεριφορές, στάσεις ζωής, τρόπο να αντιλαμβάνεσαι την καθημερινότητα και όλα αυτά που είπαμε και πριν. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν ένα επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα η πανδημία ως πνευματική ευκαιρία. Ο Ηλίας Λέαμνης, δόκτωρ θεολογίας, μουσικολόγος και συγγραφέας, συζήτησε με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Χριστόδουλο Μπίθα, συγγραφέα και απόφοιτο του οικονομικού τμήματος της νομικής και θεολογικής σχολής. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Η χάρη του Κυρίου μετά πάντων ημών και μην ξεχνάτε, αύριο είναι Κυριακή. Γεια σας. Πια, μα εσύ δεν εγκινήθηκες, παρακοιμάσαι σε τούτο δω το βράχο όπου δεν έχεις ένα δάκρυ καρδιά σου. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home.
The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service.